Μια σπουδαία στιγμή, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά γενικά για το πολιτικό σύστημα. Και δεν θέλω όμως να αναλώσω το χρόνο μου θριαμβολογώντας για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χτες εδώ. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και εσείς επικοινωνιακά, γιατί όντως έσπασαν όλα τα ρεκόρ. Για ποιο λόγο, κύριε Ραγκούση? Θα σας πω. Για την τηλεθέαση, εσείς μπορείτε να. Γιατί εσείς κερδίσατε την τηλεθέαση και μάλιστα με ποσοστά. Εγώ πολιτικά, αλλά δεν θέλω, λέω, κύριε Τζούνο, να αναλώσω τον χρόνο μου. Γιατί σήμερα έχει συμβεί κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, συνιστά μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Υπήρξε στέλεχος Νέας Δημοκρατίας σήμερα το πρωί που σε συνέντευξή του ανακοίνωσε εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να πάμε σε επιστολιπτική γραμμή στήριξης, δηλαδή σε τέταρτο μνημόνιο. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το στέλεχος της ΝΟΔΕ στα Χανιά ανακοίνωσε ότι θα πάρει ο Μητσοτάκης επιστολιπτική γραμμή στις χρηματοδότητες και είναι τώρα. Εγώ θεωρώ, ναι, και Κούτρα, θεωρώ ότι είναι συγκλονιστική αποκάλυψη αυτή, γιατί τώρα που θα σας διαβάσω. Α, έχετε δίκιο, έχω κάνει λάθος. Λοιπόν, δεν ήταν στέλεχος της ΝΟΔΕ, ήταν ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, ο οικονομικός σύμβουλος, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και μέχρι πρώτην ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος σε σημερινή ραδιοφωνική του συνέντευξη είπε τα εξής. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες εποπτεύονται γενικώς από τη Φραγκφούρτη. Η εποπτεία λέει ότι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών και τις εμποδίζει να κάνουν πιο καλά τη δουλειά τους, θα απορροφηθούν το 2022-2023. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε, λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και υποψήφιος συνάδελφος της κ. Κεραμέως, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι να απαλλαγούν πιο γρήγορα οι τράπεζες από αυτό το βάρος, χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομμάτι από τα κεφάλαια που έχει δεσμεύσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το μαξιλάρι. 37 δις ευρώ, λέει ο κ. Παπαδημητρίου, τη στιγμή που η οικονομία διψάει για χρήματα. Ναι. Έχουν κλειδωθεί σε ένα σιρτάρι και πληρώνουμε τόκους για αυτό. Λέει ο κ. Παπαδημητρίου, μεγαλύτερη βλακεία δεν έχει ξαναγίνει και δυστυχώς έγινε με την έγκριση. Ακούστε το αντίμαχο. Με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που φώναζα και προς τιμήν του όντως φώναζε. Και αυτά προς τιμήν του είναι που τα λέει έτσι δημόσια. Ότι είναι λανθασμένη αυτή η επιλογή. Αυτό όμως θα αλλάξει. Ο Μητσοτάκης, εφόσον ο λαός του δώσει την εντολή, θα φύγει από αυτή τη λύση και θα πάει σε κάτι πολύ απλό, σαν και αυτό που έκαναν τα υπόλοιπα κράτη που βγήκαν από μνημόνια. Θα πάμε σε μία πιστοληπτική γραμμή. Μπάμπης Παπαδημητρίου, άρα, σήμερα λοιπόν, το πρωί ανακοίνωση. Λέτε τώρα, ότι εγώ η λέω, και εμείς λέμε, γιατί αυτό θα ακούσετε να το λέμε όλοι. Όχι κρυφή, φανερή. Ατζέντα που δεν ανακοινώνεται και να του φύγει κάποιο. Κύριε Τζούνα, είναι φανερή. Προς τιμήν του κυρίου Παπαδημητρίου πλέον, έχουμε την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Μητσοτάκης, την ώρα που η χώρα δανείζεται από τις αγορές με το χαμηλότερο επιτόκιο της δεκαετίας, οδηγεί πλησίστια τη χώρα σε τέταρτο μνημόνιο, σε επιστολιπτική γραμμή στήριξης, που σημαίνει, και τελειώνω κυρία Κεραμέως για να πάρετε το λόγο, που σημαίνει ότι μας βάζει πάλι στη διαδικασία της εξωγενούς εξάρτησης της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης με αυτή την ανακοίνωση, υπογραμμίζω, που έκανε ο κύριος Παπαδημητρίου. Ελάτε, κυρία Κεραμέως, για πάμε στην επόμενη. Για εξωγενή εξάρτηση της χώρας και για τέταρτο μνημόνιο, όταν η κυβέρνησή του, ή τέλος πάντων, δεν ξέρω, γιατί έχετε αλλάξει διάφορα κόμματα, κύριε Ραγκούση, τέλος πάντων το τωρινό σας κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δεσμεύσει τη χώρα μέχρι το 2022 σε 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, μέχρι το 2060 σε πάνω από 2% πρωτογενές πλεώνασμα, και μιλάτε εσείς για εξάρτηση. Για εξάρτηση. Μα αυτό είναι το τέταρτο μνημόνιο. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο εσείς έχετε δεσμεύσει. Που διέλυσε τα δημοσιονομικά της χώρας το 2009. Παραδώσατε μια χώρα με 24 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενές έλλειμμα. Διαλύσατε δημοσιονομικά της χώρας και μιλάτε εσείς για όλους τους υπόλοιπους. Εγώ καταλαβαίνω την αμηχανία σας, κύριε Ραγκούση. Δεν με διέκοψε, αλλά κάνει μία διαφορά για άλλο πράγμα από αυτό που είπα. Δεν σας διέκοψε, πως δεν σας διέκοψε κανείς. Η κυρία Κεραμέως. Καταλαβαίνω λοιπόν την αμηχανία σας. Ναι, μεγάλη αμηχανία. Εμείς είμαστε το σύμπαν. Δεν σας διέκοψε τώρα. Επειδή μίλησε ο κύριος Ραγκούση για την καταστροφή, εγώ να θυμίσω απλά ένα νούμερο, το οποίο είναι δηλωτικό για το πού μας οδήγησε αυτή η κυβέρνηση. Ξαναλέω, για το πού μας οδήγησε η κυβέρνηση.
Το 2014, όταν παρέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήσασταν τόσο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2014, όταν είμαστε προοδευτική παράταξη, πάντα κύριε Γεραμέως. Δεν είμαστε δεξιά παράταξη, ούτε στην παράταξη που εκπροσωπεί τα παρασυντικά συμφέροντα. Αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο καιρό ήταν υποψήφιος λοιπόν, με τον κεντρό χώρο. Τώρα ξαφνικά δεν εκλεγήκατε. Ευτυχώς για μένα με τη δεξιά παράταξη των συμφερόντων της παρασυντικής ελίτ δεν είχα ποτέ καμία σχέση. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε τώρα, το κόμμα που εκπροσωπείτε τώρα, διότι αλλάξατε. Θέλετε να βάλουμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Για να μην νομίζετε ότι έχω πει κάτι ανακριβέ. Το κόσμο που εκπροσωπείτε. Όχι, γιατί να μην το βάλω. Μου επιτρέπετε. Όχι, γιατί δεν είναι υποψήφιο. Σα παρακαλούμε. Δεν γίνεται να παίζει. Δεν είναι και εδώ να απαντήσει. Το κόμμα λοιπόν που εκπροσωπείτε, κύριε Ραγκούση. Συγγνώμη, άμα παίξει κάποιο εσά το βράδυ στον Αντένα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέτε, αλλά το σέβομαι. Όχι, δεν θεωρείται εμφανή. Εγώ δεν θέλω να φανεί ότι έχει κάτι ανακριβέ. Παραγγελματικό ντοκουμέντο. Απάντησα την κυρία Κεραμέως, βοηθήστε μα με τον χρόνο, έχουμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, το κόμμα του κύριου Ραγκούση παρέλαβε τη χώρα το 2015. Το 2009 να μας πείτε. Που διαλύσατε τη χώρα με 24 εκατομμύρια έλλειμμα. Κύριε Ραγκούση, καταλαβαίνω τώρα δεν έχετε επιχειρήματα. Όταν δεν έχετε επιχειρήματα. Νομίζω οι πολίτες κρίνουν, οι πολίτες βλέπουν, οι πολίτες κρίνουν. Δεν μπορούν να μιλάνε άλλο οι άνθρωποι που διαλύσαν τη χώρα. Εγώ ζητώ κύριε Τζούνο, κύριε Κούτρα, δύο πράγματα να κρίνουν οι πολίτες. Λέω ψέματα γιατί δεν σας είπα ότι θα απαντήσω. Δεν σας είπα ότι θα απαντήσω. Κύριε Τζούνο, κύριε Κούτρα, εγώ ζητώ δύο πράγματα να κρίνουν οι πολίτες. Πρώτον, την εικόνα του κύριου Ραγκούση χωρίς κανένα χαρτί μπροστά του. Την εικόνα αυτή είναι οργανωμένη. Αυτό γιατί δείχνει, γιατί το λέω, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει την επιπολαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τρόπο που πορεύεται και βγαίνει και λέει ο Πρωθυπουργός ότι ήμασταν προετοιμασμένοι. Ήμασταν προετοιμασμένοι, αλλά οι άλλοι ήταν πιο προετοιμασμένοι. Με όρους ποδοσφαιρικούς, ακριβώς. Δεύτερο σημείο. Το 2015 η Νέα Δημοκρατία, όταν έφυγε από την κυβέρνηση, οι πολίτες εν συνόλο είχαν 85 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικές οφειλές προς το δημόσιο ευρυενία, προς την εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα ξέρετε πόσο είναι? Από τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πάει στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 65%. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι έχει αποτύχει παταγωδώς η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ότι έχει οδηγήσει τους πολίτες στο απροχώρητο, ότι οι πολίτες δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις οφειλές τους και αυτό δείχνει σε τι βαθμό αυτή η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τους πολίτες σε μία απόγνωση. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εάν και εφόσον την επιλέξουν οι πολίτες, είναι να ανορθώσει την τεράστια ζημιά που έχει κάνει στη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζημιά στην οικονομία, ζημιά στην υγεία, ζημιά στην παιδεία, ζημιά στην ασφάλεια. Συγκεκριμένες ζημιές που έχουν γίνει σε πάρα πολλούς θεσμικούς τομείς. Και από εκεί και πέρα να ανορθώσει τη χώρα. Να φτιάξει μια χώρα στην οποία πραγματικά θα έχει κεντρικό ρόλο η ιδιωτική οικονομία. Γιατί η ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα θα έρθει πρωτίστως, άρα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, με μείωση του φόρου στα μερίσματα, με δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας τροφοδοτούν οι εισφορές τροφοδοτούν συντάξεις. Δεν είναι όμως μόνο η οικονομία. Είναι για παράδειγμα και η ασφάλεια. Στην ασφάλεια έχουμε πει ξεκάθαρα. Την ομάδα Δέλτα που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς την επανειδρύουμε. Ενισχύουμε την ομάδα Δίας. Καταργούμε το πανεπιστημιακό άσυλο του κυρίου Γαβρόγλου. Όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί και η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Άρα, αν μου επιτρέπετε, σας είπα ότι το μνημόνιο, εσείς το ψηφίσατε το τέταρτο μνημόνιο. Το τέταρτο μνημόνιο του κυρίου Παπαδημητρίου. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Ραγκούση, να σας πω κάτι. Την ώρα που η χώρα έχει πολιτικό πολιτισμό έχετε. Εγώ τα πηγαίνω σε εκπομπέ, δεν διακόπτω κανέναν. Καλά, είναι το δικό σας πριν για τις προσωπικές επιθέσεις που κάνετε, κυρία Κεραμέως, και σας χαρακτηρίζει. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχετε διακόψει γύρω 15 φορές μέχρι τώρα. Εγώ λέω ότι αυτοί που μας παρακολουθούν έχουν τεράστιο θέμα για τη ζωή τους, ότι προτίθεστε να τους πάτε σε τέταρτο μνημόνιο. Ανακοίνωσε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου σήμερα τέταρτο μνημόνιο. Έχουμε και επιστολιστική γραμμή. Κύριε Ραγκούση, κύριε Ραγκούση, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Δεν μας απάντησε. Αλλά να παραδεχτούμε ότι η κυρία Κεραμέως να έλεγε ότι δεν το ξέρω. Αφήστε με να ενημερωθώ. Αλλά τώρα να κάθεται να λέει όλα αυτά και να κάνει και προσωπικές αναφορές. Πάμε λίγο παρακάτω. Καλά, εδώ κάνατε σχόλιο ότι δεν έχω χαρτιά, κυρία Κεραμέως. Όταν ήμουν υπουργός. Όταν κρινόμαστε, κυρία Κεραμέως, και ω εδώ η προσωπική επίθεση. Και μακάρι να φτάσετε μια μέρα όταν κυρία Κεραμέως θα φύγετε από την πολιτική ζωή του τόπου. Άρη, σας εύχομαι όταν φύγετε θέλετε, από την πολιτική ζωή τόπου να μπορείτε να παρουσιάσετε 7 ιδρυτικούς νόμους που θα έχουν βοηθήσει τη χώρα σας να πάει μπροστά και να μην είσαστε σε αυτό το επίπεδο που τόσα χαρτάκια έχουμε. Λοιπόν, εγώ... Μα τι να κάνω τώρα, μα τι να κάνω. Εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι σήμερα υπάρχει μια συγκλονιστική αποκάλυψη και ακούμε άλλα λόγια αν έχω χαρτιά μπροστά. Και τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε εμείς. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής.
τον κύριο Τσίπρα χθες. Για τις επιστολές του κύριου Καραμαλή. Αμέσως μετά σας παρακαλώ, είπαμε να το συζητήσουμε. Πριν από αυτό δεν μας απαντήσατε. Πριν από αυτό δεν μας απαντήσατε. Για την εξήγηση την οποία έδεσε. Την εξήγηση θα σας στείλουμε στο κοντρόλ. Πριν από αυτό δεν μας απαντήσατε, σας ρώτησα πριν, για την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί. Και ο Πρωθυπουργός εντός του Πρωθυπουργικού αεροσκάφους δεν ενημερώθηκε, ξέρω ότι έχετε υπάρξει εκεί. Λοιπόν, έτσι, και ότι όταν κατέβηκε δεν ήξερε εάν η μετάδοση από την κάμερα ήταν ζωντανή μαγνητοσκοπημένη. Η ερώτηση είναι σαφής. Έχει καμία σημασία. Αν θα ήταν εσείς ζωντανή, θα πείτε τη γνώμη σας για το αν κατά τη γνώμη σας έχει καμία σημασία. Αυτό που σας έγινε χθες, κύριε Τζούνα, σας λέω λοιπόν η απάντησή μου. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι χθες ήρθε εδώ ο Αλέξο Τσίπρας. Διακόπτοντας το εμπάργκο το οποίο είχε επιβάλει ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΣΚΑΙ, έδωσε μια συνέντευξη 2 ώρων και πλέον. Έχουν βγάλει όλοι τα συμπεράσματά τους. Εγώ σας επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, η χθεσινή συνέντευξη Τσίπρα ήταν πολύ σημαντική στιγμή, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά συνολικά για όλους εμάς που εκπροσωπούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο το πολιτικό σύστημα. Δεν γιατί όχι απλώς στάθηκε. Σας το είπα, δεν το ακούσατε, κύριε δεν Τζούνο. Σας ρωτώ συγκεκριμένα, το πιστέψατε πρώτη φορά. Κύριε Τζούνο, βεβαίως τον πίστεψα, κύριε Τζούνο, και βεβαίως αυτό που κάνετε. Όχι, κύριε Κουτρά, γιατί με διακόπτετε τώρα εσείς. Γιατί δεν έχω απαντήσει ακόμη. Γιατί δεν θα σας πω λίγο. Μην μου σηκώνετε το χέρι και μου λέτε όχι. Προσπαθούμε πολύ ήρεμα να συζητήσουμε. Κύριε Κούτρα, με έχετε διακόψει την Κεραμαίος 50 φορές. Ναι, δεν έχω διακόψει την Κεραμαίος. Σας αφήσαμε να μιλήσετε. 50 φορές. Σας ρώτησα, σας απασχολεί. Σας παρακαλώ, είναι το παρακαλώ πολύ, κύριε Ραγκούση. Ακούστε με λίγο. Ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο την κυρία Κεραμαίος και παρατηρήσατε ότι δεν σας απάντησε. Ναι. Ρωτάει αφού δεν μου αφήσατε να τελειώσω, μπορώ να τελειώσω. Ρωτάει κάτι συγκεκριμένο ο Τζούνος και δεν του απαντάτε. Ωραία, αφού δεν του με αφήνετε. Λέτε και τη Λαμία. Μα κύριε Κούτρα, πώς θα γίνει. Αγαπητέ, δύο μέτρα, δύο σταθιά. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Κούτρα, θα με αφήσετε να απαντήσω στον κύριο Τζούνο. Δεν τον απαντάτε. Καλά, τώρα δεν απαντάω. Όταν μου διαπαντήσετε. Η Κεραμαίος δεν είπατε δεν απάντησε πριν. Και εσείς δεν απαντάτε. Λοιπόν, κύριε Κούτρα, δεν έχω ολοκληρώσει την απάντησή μου. Και άρα αυτό που μόλις είπατε δεν είναι ακριβές. Διότι αν με είχατε αφήσει να ολοκληρώσω την απάντησή μου, θα είχα πει στον κύριο Τζούνο ότι επομένως, αγαπητέ κύριε Τζούνο, η απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, εκτός αν κάποιος είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτά που είπε δεν είναι αλήθεια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν μπορεί από μία συνέντευξη 2 ώρων, στην οποία κλήθηκε και έδωσε πλήρες ουσιαστικές, περιεχομένου ουσιαστικές απαντήσεις, να γίνεται αποσπασματική αναμετάδοση, και αυτό το θεωρώ δημοσιογραφικά προβληματικό, αποσπασματική αναμετάδοση. Δείξτε 2 ώρες. Όχι, βεβαίως, αυτό θα κάνετε. Αυτό θα κάνετε, κύριε Κούτρα, γιατί διαφορετικά αυτό που κάνετε κινδυνεύει να είναι μία μεροληπτική προσέγγιση μιας 2 ώρες συνέντευξης. Σας απάντησα, κύριε Καραμαλή. Εσείς απαντήσατε για τον τέταρτο μνημόνιο. Θέλετε εσείς που σας ενδιαφέρει το μέλλον να συζητάμε. Σας είπε ο Πρωθυπουργός εδώ. Ένας Πρωθυπουργός είναι. Ο κύριος Ραγκούσης απάντησε για το μάτι του Πρωθυπουργού. Εάν δεν το πιστεύετε, έχετε εσείς την υποχρέωση να αποδείξετε ότι δεν είναι αλήθεια. Τότε δεχτείτε αυτό που σας λέω. Τότε δεχτείτε αυτό που σας λέω. Αφήστε μας, κύριε Ραγκούση, να κάνουμε τη δουλειά μας. Άντε πάλι με τη δουλειά σας. Μα δεν μας κάνετε. Εγώ σας κάνω υποδείξεις. Εσείς εγείρετε θέμα. Ότι απαντήσατε ότι πιστέψατε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Εσείς τα πιστέψατε. Σας ρώτησα. Εσείς τα πιστέψατε. Ωραία. Λοιπόν, άρα τελειώσαμε αυτό. Πάμε λοιπόν στο μέλλον που δεν θέλει η κυρία Κεραμαίος στο παρελθόν. Εγώ δεν θέλω. Ορίστε το μέλλον. Πάμε στο τέταρτο. Έχετε πρόγραμμα. Λέτε κάτι για τον ασφαλιστικό Αρμαγεδόνα που έχετε ετοιμάσει. Μία λέξη για το ασφαλιστικό. Εμείς έχουμε προτάσει το ασφαλιστικό. Ολοκληρώσαμε μέσα. Δεν λένε τίποτα για το ασφαλιστικό Αρμαγεδόνα που ετοιμάζουν. Θέλω να σας πω τα περισσότερα. Να το πάρουν οι πολίτες για να δουν ότι τους το κρύβουν. Κυρία Κεραμαίος, πόσο μάλλον για το τέταρτο μνημόνιο. Ευχαριστώ πολύ. Υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Καλή επιτυχία, κύριε Κεραμαίος. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που έγινε σοου έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Οι πολίτες κρίνουν. Οι πολίτες κρίνουν. Οι πολίτες κρίνουν. Στη Β' να ακουστεί που είστε υποψήφιος. Είσαστε αλφαδιασμένοι με τον πολιτικό πολιτισμό του αρχηγού σας. Ορίστε που έλεγε ότι εγώ έχω σπουδάσει στο Χάρβαρντ και ο Τσίπρας έχει σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Στη Β' Πειραιά το είπαμε, κύριε Κούτρα. Μα δεν ήταν δηλαδή έλεος πια. Τι πάθατε σήμερα. Ήσασταν πάντα πολύ πολιτισμένος. Μισό λεπτό. Πειραιά. Ήσασταν πάντα.